Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας σήμερα. Ε, είδαμε μια φιέστα ντροπή χθε ε, στο Βαρός και θέλω το πρώτο σας σχόλιο σας παρακαλώ. Εντάξει, είναι, δυσά, οι εξελίξεις, αλλά mm. ε, αγαπητή Κατερίνα, να, σα, mm. σας πω πως το σπίτι της μητέρα μου και της θεία μου είναι στο κέντρο της αμοχώστου. Απέναντι μου έλεγαν από το σωματείο της ανόρθωσης. Ε, από το τρίγωνο του Αμοχώστου, κατάγεται η μητέρα μου, ο μου ήταν γιατρός του Βαροσιού. Ήμουν μικρός, δεν, δε, δεν τα θυμάμαι, αλλά μεγάλωσα με τις ιστορίες της του, με τις ιστορίες του Βαροσιού. Βεβαίως και είναι ε, και δυσάρεστες και οδυνηρές αυτές οι εικόνες. Δεν, δεν είναι όμως τώρα που επεσυνέβησαν αυτά τα γεγονότα και ε, να πω και κάτι με όλο, με όλο το σεβασμό προς τους ε, συμπολίτες της μητέρας μου. Έτσι τους θεωρεί. Ε, αργήσαμε. Αργήσαμε να αντιδράσουμε. Όταν διακυρίσαμε μακροχρόνιους αγώνες, δεν αντιδρούσαμε. Ούτε και βλέπαμε ότι θα περάσουν τα χρόνια, θα περάσουν οι δεκαετίες, θα, ερήμο, θα, θα, γίνει ερήπια η πόλη. Ναι, θα, θα, δημιουργηθούν τετελεσμένα και θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Όταν α, 1978 ούτε και εσύ ούτε και εγώ ζήσαμε εκείνες τις περιόδους απορρίπταμε απορρίπταμε πριν καλά καλά δούμε την πρόταση την Αγγλο Αγγλοαμερικανο-Καναδική. Μάλιστα, ε, τα τρία, ναι, τα τρεις χώρες. εκείνη την περίοδο η αμόχωση ήταν όρθια. Τα φώτα της πόλης κάθε βράδυ άνα ήταν ανοιχτά. Ε, απορρίψαμε βεβαιασμένα, θεωρώ. Μια πρόταση ε, η οποία περίπου έλεγε επιστρέφεται η αμόχωστος, ξεκινούν οι συνομιλίε, επειδή πήραμε μαντάτο από τη Σοβιετική Ένωση. Επειδή ήταν ένα τοϊκό το σχέδιο. Ούτε και είμαι βέβαιος αν την περίοδο που οδήγησε, που οδήγησε, το τονίζω που οδήγησε στο σχέδιο Ανάν, σωστά διαχειριστήκαμε εκείνη την συγκυρία. Και δεν λέω πως ήταν εύκολη η τελική απόφαση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έλαβε την απόφαση του να υποστηρίξει το σχέδιο όχι χωρίς προβληματισμό, όχι χωρίς διχογνωμίες και διλήμματα, αλλά επειδή ακριβώς ξέραμε, μα το έλεγε ο ιδρυτή τη παράταξη ο Γλάφκο Κληρίδη, το φώναζε ο Νίκο Αναστασιάδη, τότε πρόεδρο του Δημοκρατικού Συνεγερμού, ότι περνούν τα χρόνια, δημιουργούνται τελεσμένα. Και τι έχουμε σήμερα, έχουμε μια Τουρκία η οποία δεν έχει μεταμορφωθεί, δεν έχει ακριβώς μεταμορφωθεί, έχουν πάρει το επάνω χέρι, ε, όχι οι δυνάμεις και οι κοινωνικές, στον κόσμο δηλαδή, και οι πολιτικές, που τουλάχιστον έλεγαν ότι κοιτάζουν προς την Δύση. Που τουλάχιστον έλεγαν, τώρα πόσο πραγματικά ειλικρινείς, άλλοι κουβέντα, έλεγαν ότι επιθυμούν μέχρι και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σήμερα έχουμε μια Τουρκία, η οποία δεν άφησε μέτωπο που να μην έχει ανοίξει. Ε, φτάσαμε Φτάσαμε μια ανάσα από σύραξη με την Ελλάδα ναι. στην ελληνική θάλασσα προ λίγων ημερών, μέτωπα της Τουρκίας παρεμβάσεις στρατιωτικές προβολή και απειλή χρήσης στρατιωτική mm -hmm. στρατιωτικής από τη Λιβύη μέχρι την Αρμενία, του Ιράκ, τη Συρία και με αυτή τώρα, τώρα που ουσιαστικά βλέπουμε και βιώνουμε δυστυχώς τις συνέπειες της παρόδου του χρόνου. Τις συνέπειες από τις ευκαιρίες, δεν ήταν και πολλές για να είμαι δίκαιος και δεν θέλω να μεταφέρω την ευθύνη στη δική μας πλευρά η τουρκική. Η, η, η Τουρκία ευθύνεται διαχρονικά ε, για το που βρισκόμαστε. Την εισβολή και την κατοχή ε, η Τουρκία ε, την έκανα. Δεν, μην πάμε mm. στο άλλο άκρο και να θεωρούμε τους εαυτούς μας διαχρονικά ότι εμείς... Ε, Φέρουμε την ευθύνη, αλλά υπήρχαν ευκαιρίες. Ναι. Υπήρχαν βρίσεις, κάποιοι που φέρουν τις οποίες, βεβαίως τις οποίες, ευθύνες τις οποίες, πολλές, αλλά θα σταθούμε... δεν τις διαχειριστήκαμε mm -hmm. ίσως σωστά. Δεν αξιολογήσαμε όπως έπρεπε τις συνέπειες της παρόδου του χρόνου. Ο μακροχρόνιος δεν είναι μας που βόλεψε. Είναι την κατοχική Τουρκία που βόλεψε. Τώρα το τελε... Και τώρα, δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε μια... τώρα έχουμε μια παρόδου... Δημιουργήθηκε ένα τετελεσμένο. Πολύ σωστή όμω η αντίδραση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Ψύχρεμη mm -hmm. και σωστή, όχι παρορμητική, και δεν πρέπει να κάνουμε πολιτική Κυρί... σε κανένα ζήτημα, Σε κανένα ζήτημα, αλλά κυρίω mm -hmm. στα εθνικά μα θέματα, κυρίω στην εξωτερική πολιτική. Δεν πρέπει να, να, να ενασκούμε πολιτική για εσωτερική κατανάλωση Για να ικανοποιήσουμε το ακροατήριο μα στο εσωτερικό. Θα ήταν εύκολο για τον Πρόεδρο να βγει να φωνάξει, άνοιξε ο δρόμος, δεν πάω στις συνομιλίε. Θα ήταν το πιο εύκολο, θα ικανοποιούσε πρόσκαιρα το, το λαϊκό αίσθημα. Ε, ε, δεν θα ήταν σοφή απόφαση και είναι, και είναι αντιθέτως πολύ σωστή η προσέγγιση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ο οποίος περίπου, mm -hmm. περίπου, είπε ότι δεν θα κάνει το χατ στην Τουρκία και στον Ερντογάν, που προσπαθεί με τέτοιες κινήσεις να τορπιλήσει αυτή την προσπάθεια που πάει να ξεκινήσει. Αυτό θα σα ρωτούσα. Αυτό δεν προειδηάζει, όχι πω δεν το ξέραμε, αλλά δεν δείχνει την πρόθεση τη Τουρκία για τις... Ωραία, με, αυτό, με αυτά τα δεδομένα. Και δεν είμαι αισιόδοξο, mm. αν αυτό με ρωτάτε. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο ότι με αυτή την Τουρκία, και ούτε να θεωρούμε, δεν υποτιμώ τον ρόλο τη εκάστοτε τουρκοκυπριακής ηγεσία. Δεν τον υποβαθμίζω, αλλά μη θεωρούμε κιόλα ε, ότι επειδή είναι διαλλακτικό που είναι ο σημερινό τουρκοκύπριο ηγέτη ναι. και είναι σε ρήξη με την ε, Άγκυρα ο, 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 ο Ακή. Ακήγκυ, Δεν μιλάνε καθόλου. Ε, Δεν σημαίνει ότι μπορεί να λύσει τον Κύπριακο μόνο του. Αν μπορούσε να το λύσει, θα το, το, το έλυε. Όπω και ο Ταλάτ πριν από. 10 χρόνια πότε ήταν στην εξουσία. Το Συμβουλίο Ασφαλείας τι ναι. Η Τουρκία ε. λοιπόν, ε. Δεν, με αυτή την Τουρκία δεν είμαι αισιόδοξος. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι της Τουρκίας. Πρέπει με, με ειλικρίνεια mm -hmm. και να πείθουμε για την ειλικρίνεια μας να, να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πρωτοβουλία διπλωματική. Βεβαίως στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό, να ανοίξουμε την πόλη μας της Αμοχώστου. Ε, δεν σημαίνει ότι αυτή μας η επιθυμία πρέπει να μας οδηγήσει σε μια προσέγγιση που θα πάμε στι συνομιλίες και επειδή θέλουμε τη λύση... Ε, ό,τι μας βάλουν απέναντι θα το δεχθούμε. Ε, χρησιμοποίησατε... Όχι βέβαια. Ναι, χρησιμοποίησατε τη λέξη να πείσουμε. Ε, η κυβέρνηση έχει δεχθεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έπισε. Ε, θέλετε να μου το σχολιάσετε, σας παρακαλώ. Γιατί ε, ουσιαστικά αυτό που λέχθηκε και, και λέγεται ακόμα και μετά το Εθνικό Συμβούλιο και ναι. μετά την ομόφωνη απόφαση και ανακοίνωση που αναγνώστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είπαν ναι, μεν, αλλά και ξανά ασκείται κριτική στην κυβέρνηση και στον τρόπο που χειρίστηκε τις καταστάσει. είναι αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει, νιώθω αυτέ τι μέρε υπάρχει μια έτσι, έπεσαν λίγο οι τόνοι στο εσωτερικό. Δεν θα ήθελα να. Ναι, ναι, ναι. Στα τηλεοπτικά να... πάνελ γίνεται αυτό γιατί το νιώθω. Αλλά να, αλλά να πω ότι ε, σε αυτό μένει. αναφερόμουν. Mm. Σε αυτό αναφερόμουν όταν έλεγα ότι ο πρόεδρος τη Δημοκρατία ευτυχώ λειτουργήσε ψύχρεμα, νούσιμα εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν, δεν έλαβε υπόψη του τι θα του πει η αντιπολίτευση η οποία ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, ε, ένα κριτική, Ο, ο πρόεδρος δεν είδε και δεν εβάσισε την απόφαση του στο τι θα του πει ε, η αντιπολίτευση, η οποία δεν λένε και το ίδιο πράγμα. Ε. Mm -hmm. Η μισή λένε ότι κακός, ε, τέθηκε καν ζήτημα κυρώσεων και άλλοι λένε ότι έπρεπε μέχρι τέλους να, να επιμέναμε, να επιμέναμε να επέμενε ο πρόεδρο στι κυρώσει. Ο πρόεδρο λοιπόν λειτουργήσε με βάση όχι την ικανοποίηση του ακροατηρίου ή τη αντιπολίτευση mm -hmm. στο εσωτερικό, αλλά τη διαμόρφωση εκεί στο δύσκολο, στο δύσκολο περιβάλλον τη ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή όπω πρέπει. Ε, Δημιουργώντα δηλαδή την θετική προδιάθεση υπέρ μας και με έναν τρόπο ο οποίος είμαι βέβαιο τώρα με αυτά που βλέπουμε όλοι mm -hmm. και βλέπουν και οι Ευρωπαίοι, αφήνει τους εταίρους μας σε θέση προβληματισμού, αν μη τι άλλο. Ε, το φαίνεται, λιγότερο φαίνεται, είναι Φαίνεται ότι πράγματι ε, ο Κύπριος Πρόεδρος mm -hmm. εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδειξε την θετική του διάθεση. Βεβαίως και υπάρχει ζήτημα κυρώσεων. Ε, ε, βεβαίως και υπάρχει ζήτημα κυρώσεων και είναι στο τραπέζι κυρώσει. Αλλά δεν χάσαμε το δάσο για το δέντρο. Ε, αξιολόγησε ο πρόεδρος τη Δημοκρατία και τι παρενέσει των εταίρων του να δοθεί χρόνος στη, στη διπλωματία. Mm -hmm. Έλαβε υπόψη του το γεγονό ότι αύριο, μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα στην τουρκικοκυπριακή κοινότητα, θα αναλάβει πρωτοβουλία ο Γενικό Γραμματέα. Εξάντλησε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία στα όρια εντό των ορίων ασφαλεία κάθε περιθώριο, να δείξει την, την, την ετοιμότητα του, την καλή του θέληση. Μα εμείς τη δείξαμε. Και αυτή, και αυτή είναι η εικόνα που, 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 που εκπέμπει με τις πράξεις για ναι. άλλη πλευρά. Ε, τι κάνουμε από εδώ και μπρος, τι περιμένουμε σήμερα από το Συμβουλίο Ασφαλείας. Κοιτάξτε, δεν, δ, δ, δεν ούτε έχω εσωτερική πληροφόρηση. Όχι, μα κανείς μας δεν έχει. Ούτε, ούτε και θα... Ε, χωρίς να έχω ιδιαίτερη πληροφόρηση, ούτε και θα... Ε, Περίμενα πάρα πολλά. Mm. Ε, ξέρουμε πώ λειτουργούν τα Ηνωμένα mm. ε, Έθνη. Έχουμε, mm. ε, έχουμε αρκετά εκεί ψηφίσματα όλα αυτά τα χρόνια. Ε, άλλο είναι που με προβληματίζει η Τουρκία. Mm. Ε, πώ με αυτή την Τουρκία που συνεχώ διευρύνει το χάσμα που την χωρίζει ε, από την Ευρώπη, από την Δύση με την ευρεία έννοια που επιλέγει μια προσέγγιση συγκρουσιακή και όχι μια προσέγγιση συνεργασίας και συνεννόησης πως θα δυσκολευτούμε. Ναι. Και, και, θα επειδή, και επειδή ναι. προβλέπω πως θα δυσκολευτούμε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ μεθοδικοί στις κινήσεις μας να ζυγίζουμε τις αποφάσεις μας να είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και συνεννόηση με την Ελλάδα, να είμαστε συνεχώς, να κρατούμε επαφή, γέφυρες, επικοινωνίας, ενημέρωσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, επειδή επαναλαμβάνω τα πράγματα, δεν είναι εύκολα και ίσως δυσκολέψουν κι άλλο. Ίσως δυσκολέψουν κι άλλο, δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθώ να βγάλω άκρη με αυτά τι άσχημε λέξει, αρνητικέ λέξει που μου λέτε. Ε, μακάρι να ήταν διαφορετικά, ναι. αλλά κοιτάξτε, δεν, στην, στην, πολιτική δεν πρέπει να μπεντάμε στα σύννεφα. Okay. Ε, ούτε να οδηγούμαστε σε επιλογέ ότι ωραία θα ρίξουμε εκεί δύο-τρία. Δύο-τρία όχι. Βέτο. Πατριωτικά, mm. όχι και θα, θα διασφαλίσουμε το εθνικό συμφέρον. Ούτε στο άλλο άκρο, ναι, θα πρέπει και ούτε στο να άλλο, άλλο άκρο, βέβαια, ε, επειδή θέλουμε πράγματι τη λύση, ότι, ότι ζητάει η Τουρκία να πάμε να το αποδεχθούμε. Με αποτέλεσμα, το μόνο που θα έχουμε καταφέρει είναι ε, να διακυβεύσουμε mm -hmm. την επιβίωση του ελληνισμού σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Επειδή αυτό είναι που κρίνεται τελικά. Ε, και αν κρίνουμε και από τι δηλώσει τη Τουρκία τι τελευταίε μέρε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Γι' αυτό άλλωστε και ανοίγω τα βαρόσα, ε, γιατί πρέπει αυτό να αυτό το μέτωπο, Άνοιξε αυτό το μέτωπο. Κοιτάξτε, ε, όπω έχουν με τι άτσαλε κινήσει mm. που έχουν κάνει. Ε, μην, μην παραξενευτείτε να είναι αυτή η εκλογική διαδικασία της Κυριακής θα είναι ουσιαστικά μια ψηφοφορία, ένα δημοψήφισμα για τον Ερτογάν τελικά. Ναι, είναι. Αν δηλαδή πάμε σε Τατάρα Κιντζή αυτό θα είναι. Και δεν είναι. Η Τουρκία δεν είναι ένα πράγμα. Είναι μια χώρα βαθιά διχασμένη ανάμεσα στις Ισλαμικές μάζες και σε μια πιο κοσμική, δυτικόστροφη μερίδα. Α, διαφορετική είναι η Τουρκία στην Σμύρνη mm -hmm. και διαφορετική είναι ε, στις ανατολικές περιοχές. Σε όλους κάνει κουμάντο ε, Ερντογάν, βέβαια. Ε, ε, Βεβαίως έχει, με, με αυταρχικό τρόπο. Mm -hmm. α, αλλά η, η, του, η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν είναι... Ε, δεν ήταν ποτέ ταυτισμένη με τις... Ε, με τις ε, ε, τουρκικές Άρα θα περίμενα με ενδιαφέρον να δω ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα yeah. αυτής της διαδικασίας χωρίς να σημαίνει όμως, χωρίς να σημαίνει όμως ότι ε, μπορούμε μόνοι μας με τους τουρκοκύπριους και με την τουρκοκυπριακή ηγεσία να λύσουμε το κυπριακό το οποίο βασικά ε, είναι αποτέλεσμα της τουρκικής πολιτικής. Κάτι τελευταίο, θέλω να σα ρωτήσω πριν να σα αποδεσμεύσω, κύριε Γεωργιάδη, και έχει να κάνει με την διορία που έδωσαν στην Τουρκία μέχρι τον Δεκέμβριο. Ουσιαστικά είχαν 70 μέρε, δεν άντεξαν ούτε τρει μέρε. Ναι. Ε, πιστεύετε ότι δηλαδή το Δεκέμβριο θα δούμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από τον διεθνή παράγοντα. Κοίταξτε, η, η, η στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι τη Τουρκία όλε αυτέ τι δεκαετίε που διαρκεί η σχέση. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα προηγουμένω με την Τουρκία, υπήρξε πάντοτε ε, μια σχέση έτσι ασαφή, με πολλέ αμφιταλλαντεύσει. Ε, η, η Ευρώπη ήξερε ότι έχει απέναντι μια, μια χώρα η οποία δεν πληρεί τα κριτήρια mm -hmm. τη φιλελεύθερη δημοκρατία, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, αλλά, κρατού, αλλά θεωρούσε ότι έπρεπε να κρατά την Τουρκία κοντά ότι δεν θα έπρεπε να γκρεμίσει τις γέφυρε. Ναι. ακόμα και όταν γίνονταν πραξικοπήματα το ένα μετά το άλλο στην Τουρκία, ακόμα και όταν τώρα βιολισθαίνει ε, στον Ισλαμισμό και τον Αυταρχισμό. Ε, δεν θα είναι εύκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποβάλει αυτή την προσέγγιση της ε, μέν, mm -hmm. αλλά της διατήρησης ε, ανοιχτών των, των, των σχέσεων. Άρα καλά κάνει η Δουσκέ και θεωρεί ότι είναι η ανοχή ε, της Ευρωπαϊκής όμως, Ένωσης. και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Mm. Και υπάρχει ακριβώς αυτός ο κίνδυνος που λέτε. Αυτή η στάση είναι, ερμηνεύεται από, την, από τη σημερινή, ειδικά, ειδικά από τη σημερινή τουρκική ηγεσία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανήμπορη. Να, να πράξει οτιδήποτε διαφορετικά. Έχω την εντύπωση, δεν, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αλλά έχω την εντύπωση ότι και για την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων μας ε, 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 ίσως ε, οδηγηθούν τα πράγματα σε ένα σημείο που θα πρέπει να αναγκαστούν να ξεκαθαρίσουν την σχέση τους, τη σχέση μας ως ]ôi트. Ευρώπη και την στάση μας εναντί αυτής της χώρας. Μάλιστα. Στα πλάνα χθε η οικογένειά σας είδε το, 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 το σπίτι ή κάτι δικό δεν, σας, δεν, κύριε δεν, Γεωργία δεν, δεν νομίζω να όχι. Δεν νομίζω να άνοιξε αυτό ο δρόμο. Όχι, ναι, επειδή υπήρχε το διπορικό, σκέφτηκα να, να σα ρωτήσω. Δεν το είναι ο, αν βαροσώτες... ο παραλιακό ναι. ε, και ούτε ξέρω ακριβώ τι. Το σημείο, τις, τις έτσι λειτονιές. δεν είναι. Ναι. Επειδή πολλοί βαροσότε χθε ναι. ήταν για πρώτη φορά στα ναι, πλάνα τη περιουσία του και ήταν πραγματικά ένα, ένα θέμα πολύ συγκλονιστικό για του ιδίου. Γι' αυτό σα ρώτησα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.